Θα πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη μας, γιατί εκεί κορονοπάρτι, χαμούλης, μπυρίτσες, μουσικούλες, κέφι. Δεν ξέρω, Άρης Κουτσιούκης μαζί μας, ο ανταποκριτή μας και στην Πάτρα έγιναν αντίστοιχα πάρτι, αλλά στη Θεσσαλονίκη οι φωτογραφίες που είδα πραγματικά ήταν συναυλιακές. Εδώ δείτε κόσμο, παιδιά. Γίνονται πραγματάκια. Στο Απιθύτα. Στο Απιθύτα. Άρη μου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που δημιουργεί προβληματισμό, ιδιαίτερα τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης φαίνεται πως φιλοξενεί τέτοιες συγκεντρώσεις, τέτοια πάρτι. Και αυτό προβληματίζει και τις αρχές, γιατί να θυμίσω ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες που έχει διατάξει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει παραβίαση μέτρων και από ποιους για την διάδοση του κορονοϊού. Γιατί οι εικόνες ανθρώπων νεαρής ηλικίας, εκατοντάδων, να βρίσκονται ένας δίπλα στον άλλον με ποτά να διασκεδάζουν, προφανώς προκαλούν προβληματισμό, καθώς ευνοούν με αυτόν τον τρόπο τη διάδοση του κορονοϊού. Μην ξεχνάμε ότι στα καταστήματα, στα μπαράκια, στα εστιατόρια δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε μουσική, γιατί οι ειδικοί έκριναν ότι αν υπήρχε μουσική θα διαδιδόταν ο κορονοϊός με μεγαλύτερη ευκολία, καθώς θα αναγκάζονταν οι άνθρωποι να μιλούν πιο δυνατά, να φωνάζουν και άρα να εκτοξεύουν στα γονίδια. Αλλά και αυτό το μέτρο θα έρθει όπου να είναι, παιδιά. Δεν είναι εκεί το θέμα μόνο. Εγώ αναρωτιέμαι πώς διοργανώνεται αυτό. Δηλαδή, ποιος έχει αυτή την ιδέα, παύλα ευθύνη, παύλα οργάνωση. Πώς μαζεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Είναι κάτι που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές. Μάλιστα, να σας πω ότι χθες το απόγευμα, γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συγκεντρώθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, έγιναν έλεγχοι σε ανθρώπους που πλησίαζαν τον χώρο του Πανεπιστημίου, προκειμένου να αποτραπεί η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. Και φαίνεται πως η αστυνομία βρίσκεται σε εγρήγορση για το ζήτημα αυτό. Πάντως, οι φοιτητές αλλά και άνθρωποι που ενδεχομένως βρίσκονται και εκτός πανεπιστημιακού χώρου δεν πτωούνται. Πάντως, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Επειδή είδα στα social media φωτογραφίες σήμερα το πρωί, είδα στο Twitter φωτογραφίες της επόμενης μέρας. Πέρα από αυτές τις εικόνες που είναι άκρως ανησυχητικές, οι φωτογραφίες με όλα αυτά τα κουτάκια μπύρας στο πανεπιστήμιο μέσα, να προσπαθούν οι άνθρωποι πρωί-πρωί να δουλέψουν και να τα μαζέψουν, πεταμένα παντού, μιλάμε όχι για σκουπίδια, παιδιά, μιλάμε για μία εικόνα εξοργιστική, εξοργιστική. Κανένας σεβασμός, ούτε στο χώρο τους στους ανθρώπους που εργάζονται, ούτε προφανώς στον κορονοϊό, ούτε μάσκες, ούτε δεν ξέρω. Όλο αυτό πώς γίνεται, να γίνεται μέσα στο Απιθύτα, να μην υπάρχει κανένας έλεγχος, πραγματικά με εκπλήσει. Δεν ξέρω. Αξίζει να σημειώσουμε βέβαια ότι μπορεί τα μέτρα σιγά σιγά να έχουν χαλαρώσει, αλλά αυτό που είναι κατανοητό και είναι σίγουρο είναι ότι μέτρα πιο αυστηρά μπορούν να παίρνουν κατά τόπους από την πολιτική προστασία. Φυσικά. Ανάλογα με τη. Άμα κοκκινίζουν περιοχές. Ευρήματα που θα έχουν. Ό,τι είναι και πέρσι δηλαδή. Ναι, και φυσικά να πούμε ότι άνοιξε και η πλατφόρμα για τους 18 με 24 εκτάκτως θες για εμβόλια. Επομένως, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία, αφού θέλουν τόσο πολύ αυτά τα πάρτι, ας εμβολιάσουν τουλάχιστον πρώτα. Ακριβώς. Και στην Πάτρα έγινε το ίδιο, έτσι. Ναι, αν